Καλώς τους! Καλώς ήρθατε! Τι μου κάνετε? Είστε έτοιμοι για το πρώτο μας tutorial? Εγώ είμαι σχεδόν έτοιμη. Θέλω 2 λεπτάκια. Δώστε μου 2 λεπτάκια. Κάντε το subscribe που τόσο θέλετε και δεν ξέρω ακόμα γιατί δεν το έχετε κάνει. Πατήστε το notification bell για να μην μου αγχώνεστε. Προετοιμαστείτε ψυχολογικά για το like που θα κάνετε μετά. Και έρχομαι μέσα σας. Εδώ είμαι λοιπόν, πανέτοιμη να ξεκινήσω και για αυτό το πρώτο tutorial διάλεξα μία εμφάνιση όχι πάρα πολύ δύσκολη καταρχήν για μένα. Γιατί λέω κάτσε, μη βγει μπούρδα και μετά πώς θα το μαζεύουμε. Διάλεξα να κάνουμε το make-up και τα μαλλιά που είχε η Jessica Biel στα Emmys πριν από μερικές μέρες. Ω Θεοί, τι γυναίκα είναι αυτή, τι εμφανισάρα ήταν αυτή, πόσο κλάς, πόσο, δηλαδή υπερθέαμα και κλάς μαζί, πώς γίνεται αυτό? Να, έτσι γίνεται. Οπότε αποφάσισα να το κάνουμε ξεπατικοσούρα, να πιάσω αναλυτικά και να δω τι έχει βάλει η κυρία αυτή ακριβώς και να το κάνουμε, να κάνουμε ένα Jessica Biel inspired make-up που νομίζω ότι θα μας κάνει να μοιάζουμε πάρα πολύ μαζί της. Εντάξει, όσο πιο κοντά μπορούμε θα πάμε. Βασίσου πάνω μου, βασίσου πάνω μου. Το έχουμε. Το πρώτο πράγμα λοιπόν που έχει η Jessica Biel και δεν έχω εγώ, εκτός από τον Justin Timberlake, αλλά δεν θα σταθώ σε αυτό, γιατί έχω κάτι πάρα πολύ παρόμοιο, είναι τα πράσινα μάτια. Τα πράσινα μάτια που δεν έχω. Και μπορεί και εσύ να μην έχεις ή να έχεις. Αλλά αν είσαι σαν εμένα και δεν έχεις, αυτό για αυτό το tutorial θα το διορθώσουμε. Είναι πράσινα. Σας μπέρδεψα. Σας έπεισα. Δεν είμαι σίγουρη. Εγώ τέλος πάντων βρήκα αυτούς και φοράω το χρώμα Amazon, αλλά εντάξει, δεν ξέρω αν έγινα και πολύ πρασινωμάτα. Τέλος πάντων, αυτό έχω δοκιμάσει για να έρθουμε λίγο πιο κοντά στη Jessica. Λοιπόν, βλέποντας το μακιγιάζ της, είναι αρκετά φυσικό. Παρόλα αυτά, θεωρώ ότι έχει 2-3 σκιές τουλάχιστον, παρόλο που βγαίνει αυτό το natural look. Και θεωρώ ότι από τα πιο δύσκολα μακιγιάζ είναι αυτά που πρέπει να φαίνεσαι πολύ φυσική. Μπορεί να θέλει και περισσότερη δουλειά, σε πληροφορώ. Από το να κάνεις ένα σμόκι γύρω-γύρω, να το πασαλείψεις και να είναι ένα βαρύ μακιγιάζ. Το ελαφρύ μακιγιάζ είναι πιο δύσκολο, κατά τη γνώμη μου. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από το δέρμα. Το δέρμα της λάμπει από μέσα προς τα έξω. Δεν είναι τόσο οι τεχνητές γυαλάδες που βάζουμε από πάνω, όσο η λάμψη που βγαίνει από μέσα. Η λάμψη που βγαίνει από μέσα. Για αυτή τη λάμψη καλύτερα πάρτε λίγη χαρά, γιατί βοηθάει πάρα πολύ. Αλλά αν δεν έχετε μία πρόχειρη εκεί γύρω, θα προτείνω το εξής. Εγώ χρησιμοποιώ πάρα πολύ συχνά αυτό το λαδάκι για κάτω από το make-up. Δεν ξέρω τι δέρμα έχετε. Αυτό το λαδάκι κάνει για όλες τις επιδερμίδες. Μετά θα βάλω το strobe και αυτό είναι για μετά. Θα βάλω την ανοιχτή απόχρωση γιατί είναι λίγο πιο ανοιχτή από μένα. Εντάξει, και εγώ δεν μαύρισα και τρελά. Και έχω διαλέξει για make-up, επειδή φαίνεται ότι το make-up που φορά είναι πάρα πολύ ελαφρύ. Είναι αυτό το πορσελάνινο αραχνοϊφατο λι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 
χρησιμοποιούσα για να είναι έτσι λίγο πιο ελαφρύ. Λοιπόν, και αυτή στην ουσία είναι η βάση μας. Δεν έχει κάτι άλλο, είναι πολύ ελαφρύ. Γιατί αυτή την επιλογή έχει κάνει η Τζέσικα. Δεν μπορούμε τώρα εμείς να πάμε να παστωθούμε. Θα μείνουμε εκεί. Ωραία. Πριν το concealer, βάζω αυτό το corrector, το bisque. Άμα έχεις έντονα θέματα με μαύρους κύκλους. Α, κάτσε, πήρα και κάτσε σφουγγαράκια. Αυτά τα σφουγγαράκια. Που είναι μικρούτσικα. Εγώ για το make-up δεν χρησιμοποιώ κάτι, ειδικά όταν είναι τόσο ελαφρύ. Εντάξει, αν έχω να βάλω κάτι πιο βαρύ, ναι. Αλλά αυτά μου φάνηκαν πολύ ενδιαφέροντα. Ωραία, βάζω το corrector κάτω από το πράσινο μου μάτι. Το corrector δεν μπορεί να φορεθεί μόνο του, να ξέρεις. Προχωράω στο concealer. Από το μείγμα αυτό που έχει μείνει πάνω στο φουγγαράκι, κρύβουμε και οτιδήποτε άλλο δεν έχει η Jessica Biel. Ας πούμε, η Jessica Biel δεν έχει την μπανάδα εδώ. Η Jessica Biel δεν έχει την μπανάδα εδώ. Δεν έχει σίγουρα φακίδες που εγώ έχω μπόλικες. Κοκκινίλες ή οτιδήποτε μπορεί να μας ενοχλεί. Χρησιμοποιούμε το ίδιο μείγμα και τις διορθώνουμε, γιατί όπως είδες η κυρία δεν έχει τέτοια. Ή τουλάχιστον τα έχει καλύψει και αυτή. Να χαρά.
Λοιπόν, στη συνέχεια βάζουμε και λίγο κονσίλερ, επειδή αυτή τώρα πρόσεξε. Έχει και πολύ πιο στενή μύτη από μένα, οπότε εγώ θα φωτίσω και λίγο εδώ. Το κονσίλερ που βάζω στο δεξά. Αυτή είναι η δική μου απόχρωση βέβαια, εσύ μπορεί να βάζεις κάποια άλλη. Και δεν παίρνω πολύ ανοιχτή. Βάζουμε και λίγο κάθετα, λοιπόν. Και μετά με τις φωτοσκιάσεις θα την τετραγωνίσουμε τη μύτη, γιατί η κυρία έχει πολύ τετραγωνισμένη μύτη. Να κάνουμε, δεν μπορούμε να είμαστε τέλειες. Συνεχίζουμε με λίγη διάφανη πούδρα. Έχω πάρει αυτή που είναι πούδρα προετοιμασίας. Βάζω λίγο για να σταθεροποιήσω το κονσίλερ που έχω βάλει και λίγο τη βάση μου. Πάρα πολύ λίγη πούδρα. Η κοπέλα δεν φοράει, να το ξέρεις, είναι ελάχιστη. Και θα προχωρήσω στην υπόλοιπη βάση. Θα χρησιμοποιήσω αυτό το Harmony, το matte, για να κάνω τα κοψίματα της κυρίας. Εδώ τώρα εγώ πρέπει να τα δώσω όλα, γιατί είναι λίγο οβάλ το πρόσωπό μου. Ενώ η Jessica έχει γωνίες, κάνει τέτοια, οπότε πρέπει να σκάψω. Λίγο λικές, λίγο στάμπα, θέλει λίγο άπλωμα. Και προσοχή, μην γίνουμε κλόουν. Οπότε είναι απαραίτητο να κάνεις κοψίματα αν δεν είσαι τόσο τετράγωνη. Θα βάλω και λίγο από εδώ κάτω για να πεταχτούν και αυτά τα ζυγωματικά κάπως και να τετραγωνίσω. Και θα απλώσω προς τα κάτω. Αυτό θα το κάνεις πάντα για να μην έχεις αυτή τη γραμμή γύρω γύρω από το πρόσωπό σου, τη μάσκα, που δεν μπορούμε να βλέπουμε τέτοια πράγματα, σωστά. Κάναμε και κοψίματα, όχι πάρα πολύ έντονα, αλλά κάτι έγινε. Ωραία. Και έχει βάλει ένα ρουζάκι, έτσι πιο ροδακινή, ροζουλή, φρέσκο τύπου κοριτσάκι. Οπότε διάλεξα το Peachy King, καλά το λέω τώρα ποιος ξέρει, που έχει αυτή την απόχρωση. Και θα το βάλω ελαφριά στα γουλάκια και μπροστά πίσω, στα γουλάκι και μπροστά πίσω. Χαμογελάμε όταν βάζουμε το ρουζ για να πετάνε αυτά. Και μετά με ένα μεγάλο πινέλο, απλό φούξια, πασαλίβω λίγο όλα τα υλικά. Εγώ το κάνω γενικά αυτό, για να μην φαίνονται κάπως. Λοιπόν, αυτό που θέλει ακόμα η βάση μας είναι μερικά κοψίματα ακόμα. Δηλαδή αυτό που σας έλεγα για τη μύτη, που είναι έτσι στενή η μύτη της. Οπότε βάζουμε λίγο σκούρο δεξιά-αριστερά. Ωραία. Και κάνει και αυτό εδώ, άμα δείτε. Έχει πολύ έντονη αυτή την καμπύλη μέσα στο μάτι. Και μετά, για να τελειώσουμε τη βάση μας, θα χρησιμοποιήσω και αυτό το highlighter από τη Μίνα. Και αυτό είναι σαν μαρκαδόρος, οπότε με βοηθάει στο να τοποθετήσω τις γυαλάδες ακριβώς εκεί που θέλω. Και θα βάλω στη μύτη μου, που είναι προφανές ότι η μύτη της έχει highlighter. Θα βάλω λίγο εδώ μπροστά και εδώ βλέπω να έχει highlighters. Λίγο εδώ, δηλαδή όλα τα σημεία του προσώπου που θα πετούσαν προς τα έξω. Σίγουρα εδώ στα κόκαλα. Εδώ έχει πολύ αυτό. Εκεί που έχεις σπυράκι, μη βάλεις highlighter, γιατί θα έρθει και θα πετάξει αυτό προς τα έξω, κατάλαβες, περιμετρικά στην περιοχή, περιμετρικά. Νομίζω ότι τώρα είναι έτοιμη η βάση μας. Και προχωράμε στο μάτι, στο φρύδι μάλλον, θα προχωρήσουμε στο φρύδι, αφού φτιάξουμε το φρύδι μας, που πας κουκλίτσα μου. Βέβαια, να πούμε ότι το φρύδι της είναι αρκετά μέση και έχει πολλές τριχίτσες και είναι λίγο πιο φαρδί από το δικό μου και λίγο πιο ακαθόριστο, είναι πολύ κοντά στο φυσικό. Που αυτό είναι τρελή τάση στο εξωτερικό. Οπότε θα χρησιμοποιήσω δύο μολύβια για να κάνω μερικές τριχούλες παραπάνω και να κάνω λίγο πιο έντονα τα φρύδια μου, χωρίς όμως να τα σκουρίνω. Γιατί δεν έχει και εκείνη σκούρο φρύδι, απλά είναι πιο γεμάτο. Και χρησιμοποιώ αυτό που είναι μηχανικό σαν μολύβι, γιατί δίνει πιο λεπτές γραμμούλες. Οπότε μπορείς να κάνεις τριχίτσες μέσα στο φρύδι σου. Και γεμίζω και λίγο τη γωνία από εδώ κάτω, γιατί εμένα κάνει αυτό το ξωτό το φρύδι. Μου, ενώ εκείνη είναι πιο ουράνιο τοξωτό. Οπότε το γεμίζω και νομίζω ότι πάει και λίγο πιο εκεί. Και εδώ το γεμίζω. Και αυτά τα γεμίσματα τα κάνω με το ανοιχτό, γιατί εγώ έχω και σχετικά ανοιχτό. Πολύ φρυδούμπα ρε Τζέσικα. Και μετά από το σκούρο θα βάλω πολύ λιγότερο, μόνο μέσα για να κάνω τα γεμίσματα. Το παράκανα. Τι λες. Πλώνω λίγο και με το χέρι. Όχι, από τον κραγιόν. Κουλί! Θες να δείξεις και tutorial, Μαρή. Λοιπόν, ωραία. Και το γεμίζω. Και τώρα λοιπόν, αφού έχουμε κάνει και το φρυδάκι μας και είναι έτσι πιο γεμάτο, θα βάλω κάτι ενυδατικό στα χείλη μου για μετά, γιατί είναι τα χείλια της πολύ juicy και πολύ... Οπότε ενυδάτωσε λίγο τα δικά σου όσα θα κάνουμε τα μάτια, για να μπορέσουμε μετά να τα κάνουμε... Λοιπόν,
Πάμε να κάνουμε ματάκια. Εδώ φαίνονται τα μάτια της είναι πάρα πολύ απλά, αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι. Έχει βάλει μία σκιά μέσα στο κόκαλο για να δώσει όλο αυτό το βάθος. Εγώ θα διαλέξω την texture. Βοηθάει πάρα πολύ για να το κάνουμε αυτό. Πάρω ένα πινέλο αυτό και θα βάλω εδώ στο κόκαλο και από τις δύο πλευρές. Είναι έτσι πιο μπρονζέ, πιο ζεστή και θα τη βάλω στην αρχή ταμποναριστά και μετά θα πάρω ακόμα ένα πιο μακρύ πινέλο, αλλά πάλι γεμάτο και με αυτές τις κινήσεις θα απλώσω και θα ρίξω και λίγο προς τα έξω γιατί αυτή έχει και ψηλό σκιστό ματάκι, όχι σκιστό, αλλά αυτό το τι που τραβιέται. Μετά έχει βάλει μία πιο ανοιχτόχρωμη στο κέντρο, οπότε διαλέγω αυτήν. All That Glitters, που έχει και μία ελαφριά γυαλάδα, γιατί βλέπουμε ότι και αυτή την έχει διαλέξει. Και θα πάρω ένα τέτοιο πινέλο, που βοηθάει πιο πολύ στο να μείνει σταθερή μία σκιά στο κινητό βλέφαρο. Και βλέπεις ότι είναι και λίγο πιο ανοιχτόχρωμη αυτή, πιο χρυσή. Θα τονίσει και τα πράσινα μου μάτια, μην τα ξεχνάμε αυτά. Και μετά θα πάρω αυτήν που είναι η μπρονζέ και θα βάλω και αυτήν απαλά σε όλο το μάτι για να τις ενώσει, γιατί δεν φαίνονται τόσο έντονες διαφορές στο δικό της make-up, οπότε κάπως έτσι θα ενωθούν, θα είναι σαν μία σκιά στην ουσία η οποία είναι μπρονζέ και ντεκρανταριστά, από ανοιχτή γίνεται λίγο πιο σκούρη. Μάλλον κάπως έτσι έχουμε κάνει το πάνω μέρος, λίγο πιο κοφτό και ξανά τώρα με την μπρονζέ. Θα πάω ΣΥΡΙΖΑ κάτω από το μάτι, την εξωτερική πλευρά και θα δώσω και εκεί μία αίσθηση σαν μολύβι. Στο μπροστινό μέρος τώρα έχει την χρυσή, οπότε θα ξαναπάρω τη χρυσή και θα τη βάλω εδώ μπροστά, να δώσω όλη αυτή τη λάμψη και θα το ενώσω και με το πάνω μέρος. Και γενικά έχει βάλει μπόλικο από αυτό. Το έχει αφήσει και σαν να τρέχει. Δηλαδή είναι πιο πασαλημένο. Και τα ξανανακατεύω με αυτό. Και τώρα, δεν φοράει πολύ έντονο liner από πάνω, πολύ έντονο μολύβι, οπότε είναι σχεδόν σαν να μην φοράει, αλλά φοράει. Θα πάρω ένα καφέ μολύβι και θα βάλω ΣΥΡΙΖΑ. Ίσα για να δώσει την ένταση. Σαν να είναι το φυσικό μου. Και το απλώνω και λίγο με το πινελάκι μου για να είναι και πιο θαμπό. Και τώρα, επειδή δεν φοράει βλεφαρίδες, πραγματικά δεν καταλαβαίνω γιατί διάλεξα αυτό το make-up. Άκου, δεν φοράει βλεφαρίδες. Επειδή δεν φοράει βλεφαρίδες, τέλος πάντων, και έχει απλά τις δικές της φυσικές βαμμένες πολύ ελαφριά και χαλαρά, θα χρησιμοποιήσω μία μάσκαρα αυτήν, τη False Lash Superstar της L'Oreal. Γιατί τι κάνει αυτή τώρα αυτή? Από ό,τι είδα εκεί έλεγε ότι από τη μία προσθέτει λίγη βλεφαρίδα με το άσπρο βουτσάκι, οπότε να δώσει περισσότερη ένταση αφού δεν θα βάλουμε βλεφαρίδες και θα είναι οι δικές μας, τουλάχιστον να είναι υπερθέαμα. Πώς θα γίνει? Οπότε τις χιονίζεις και μετά τις βάφεις. Είναι αρκετά βαμμένες και δικές τις έντονες. Ωραία. Και αφού βάψαμε τις πάνω και πραγματικά αρχίζουμε και μοιάζουμε πάρα πολύ επικίνδυνα με την Τζέσικα, δεν ξέρω, μη μας πετύχει στο δρόμο ο Τζάστιν και μπερδευτεί, βάφουμε και λίγο τις κάτω και όχι τίποτα. Δεν τα σηκώνει ο Μαραντίνης αυτά, μην έχουμε άλλα, φοβάμαι. Και παρατηρώ ότι σχεδόν έχει εξαφανιστεί το ρούζ μου, οπότε θα βάλω λίγο ρουζάκι. Λοιπόν, και αφού έχουμε κάνει και το μάτι, θα περάσουμε στο φάκελο 1000. Λοιπόν, στα χυλάκια τώρα παίρνω ένα μολύβι, το Boldy Bear, και θα προσπαθήσω να αλλάξω λίγο το σχήμα των χιλιών μου, γιατί εγώ έχω πολύ έντονη καρδούλα εδώ πάνω, ενώ η Τζέσικα όχι. Δεν έχει πολύ έντονη τη γραμμή επίσης που έχω εγώ, είναι όλο πιο fade κάνει στο πρόσωπό της, δεν είναι πολύ έντονα τα χείλη της. Λοιπόν, οπότε... Και είναι κάπως ενωμένα πάνω. Οπότε με το μολύβι θα προσπαθήσω να δώσω λίγο αυτό το σχήμα και θα πάω να πατήσω πάνω στη γραμμή που έχουν τα χείλη μου και να την κάνω πιο καμπυλωτή. Εμένα είναι πιο ίσια η γραμμή, με πιο έντονη γωνία. Εκείνης είναι όλο σαν μια καμπύλη, έτσι juicy,
ζουμερά. Οπότε αυτό θα κάνουμε. Και εντάξει, μπορεί να μου πεις εσύ πως έτσι είσαι σαν κλόουν. Αλλά δεν έχω βάλει ακόμα το κραγιόν. Διάλεξα το Shy Girl για αυτή την περίπτωση. Είναι από τα αγαπημένα μου κραγιόν εμένα σε αυτές τις αποχρώσεις. Επειδή μπορεί να μην ανακατευτεί πάρα πολύ με το μολύβι, θα πάρω ένα πινελάκι, αυτά που είναι χιλιών, και θα τα ανακατεύσω. Κάτι γίνεται. Όσο κοντά μπορεί να έρθει, κάτι γίνεται. Νομίζω ότι έχουμε τελειώσει με το make-up και ήρθε η ώρα να πάμε στα μαλλιά. Are you ready? Λοιπόν, για τα μαλλιά τώρα, αφού τα βουρτσίσουμε, εμένα μου αρέσουν αυτές οι βούρτσες, οι τρίχινες, γιατί δεν σπάνε την τρίχα. Όχι ότι τα βουρτσίζω και συχνά. Γενικά τα βουρτσίζω μόλις βγω από το μπάνιο και μετά δεν τα ξαναβουρτσίζω μέχρι να ξαλουστώ. Για να μην σπάνε, όπως έχεις καταλάβει από τα προηγούμενα βίντεο, φαντάζομαι. Τώρα, επειδή τα δικά της είναι και πολύ λαμπερά και γυαλιστερά, θα βάλω ένα λαδάκι της Pantene στην προκειμένη. Έχουν όλες οι εταιρείες όμως, μπορείτε να βρείτε. Εμένα και τα μαλλιά μου είναι ψιλοξηρά και ψιλοφριζαριστά, όπως βλέπεις. Δηλαδή, μόλις τα στεγνώσω, μετά κάνω αυτό το φριζάρισμα. Οπότε, το λαδάκι τα βοηθάει να είναι έτσι λίγο πιο γυαλιστερά, να δουλευτούν και καλύτερα όταν θα χτενιστούμε. Και έχω πάρει μπικουτί. Έχω πάρει μπικουτί. Επίσης δεν τα πολύ χρησιμοποιώ, γιατί όπως σου είπα, τα χτενίζομαι και πολύ συχνά. Αλλά θα προσπαθήσω! Γιατί έτσι όπως βλέπω το μαλλί της, ανοίγει σε πολύ χαλαρή μπούκλα. Δηλαδή δεν μπορεί να γίνει αυτό με ψαλίδι. Ή όπως λέμε στη Θεσσαλονίκη, με μασιά. Με μασιά. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Αυτό θέλει πιστολάκι και μπικουτί. Πάμε να το κάνουμε. Let's do it. Και αφού βάλαμε τα μπικουτί μας, βάζουμε 1 κιλό λακ, γιατί τα ψήσαμε πάρα πολύ λίγο για να μην καταστραφούν, οπότε πρέπει να κάνει και τη δουλίτσα της η λακ. Και άμα θες, τα ζεσταίνεις και λίγο βγάζεις το αυτό και τα ζεσταίνεις στο χαλαρό. Ξέρεις, πώς είναι αυτές οι κάσκες που μπαίνανε παλιά, που έβγαζαν ζεστό αέρα για να έρθει και να μείνει η μπούκλα, η χαλαρή, αυτό. Εντάξει, μην το κάνεις με πολύ ζέστη. Κάνε το από τον Οκτώβρη και μετά το look της Jessica Biel. Πολύ ζέστη, παιδιά. Λοιπόν, και αφού κρυώσουν τα μπικουρί, μπορούμε να αρχίσουμε να τα βγάζουμε. Από αυτό φτιάξαμε πρώτο. Και απλά τη ρίχνεις την μπούκλα, την ανοίγεις και έτσι όπως βγαίνει, βλέπεις, κάνει αυτή τη μικρή μπουκλίτσα. Απλά την αφήνεις. Hop. Αχ, πάει και αυτό. Λοιπόν, τώρα πάλι ψεκάζεις, γιατί αυτή η ελαφριά μπούκλα που έχει δημιουργηθεί θέλεις να μείνει. Λοιπόν, αυτό τώρα που είδα στο Instagram κάποια στιγμή, όταν ετοιμαζόταν λοιπόν, και είναι μεξασμένο το μαλλί όλο, έτσι. Οπότε υποθέτω ότι έχουμε να ξύσουμε πάρα πολύ το μαλλί. Τώρα στην μπροστά στη φράτζα έχει ξύσει πάρα πολύ. Έχει ξύσει σαν την, θυμάστε τη Σάντα Μπάρμπαρα, τώρα άμα είναι κανένας εκεί έξω που είναι στην ηλικία μου, τη Σάντα Μπάρμπαρα, την Ίντεν δεν τη λέγανε αυτή, που έκανε όλο αυτό το αυτοκρατορικό, το έτσι, και που ήταν πάρα πολύ μόδα τότε και το κάναμε όλες στο σχολείο, εμείς το κάναμε πάρα πολύ, πάρα πολύ μόδα ήτανε. Αυτό εδώ μου θύμισε λοιπόν. Εδώ είμαι. Πάλι θα ψεκάσω μερικά κιλά λακ. Και το έχει πάρει έτσι όπως είναι αυτό. Και τα έχουν κάνει τύπου γλυκούλα, μισά-μισά, καλό κορίτσι. Φέρνουμε λίγα από εδώ, έτσι όπως είναι ξασμένα. Εμένα τσιμπίδι τα φέρνουμε πίσω και πάνω. Θα βάλω άλλο ένα, γιατί εμένα είναι βαρύ το μαλλί μου. Και από την άλλη. Yeah.
Έτσι θες να πας πρώτη μέρα στην πεθερά. Στο λέω, είναι πάρα πολύ καλό look για πεθερά αυτό. Και το μαλλί, ενώ τόση ώρα ψήναμε και τόση ώρα τυλίγαμε και κατεβάζαμε κτλ. Είναι τύπου χαλαρώνα, έτσι τα πιάσα με ένα τσιμπιδάκι. Δεν ήθελα να κάνω κάτι ιδιαίτερο, γιατί είμαι και πάρα πολύ όμορφη από μόνη μου. Αυτό φωνάζει αυτό το look. Καλαβες, αλλά έχεις κάνει όλες αυτές τις ώρες. Λοιπόν, είμαστε πάρα πολύ κοντά στο τέλος, αλλά μισό. Ορίστε, έβαλα και ένα φόρεμα σε αυτά τα χρώματα με αυτό το δε. Το ανοίξω και λίγο εδώ. Παίρνω και λίγο το μαλλί από εδώ. Όπως η Τζέσικα. Εντάξει, πρέπει να βρω και ένα κρεμαστό σκουλαρίκι. Πρέπει να βρω και λίγο το ύφος. Ξεμαλιάστηκες πάλι. Έγινες Χριστίδη. Μισό. Και κάπως έτσι απλή. Και εμφανίζεσαι στους φωτογράφους και είσαι. Πώς σας φάνηκε? Ήταν το πρώτο μου tutorial. Πώς ήταν? Προσπάθησα να το κάνω πάρα πολύ σοβαρή. Τα κατάφερα? Πείτε, πώς τα πήγα. Λοιπόν, ελπίζω να σας άρεσε. Ελπίζω να μην είστε πάρα πολύ αυστηροί μαζί μου. Γιατί δεν έχω ξανακάνει tutorial. Όσο και αν μου αρέσουν όλα αυτά τα κοριτσίστικα και πειραματίζομαι και βάφομαι και προσπαθώ και προσέχω να τα κάνω σωστά. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το get the look. Και θα πάμε εκεί έξω να get όλα τα look που θέλουμε. Εντάξει, και θα τα καταφέρουμε. Θα κάνουμε τα μαγικά μας, θα ψάξουμε λίγο παραπάνω και θα βρούμε αυτό που χρειάζεται. Γι' αυτό περιμένω από κάτω να μου γράψεις και τα δικά σου αγαπημένα look για να παλέψουμε μαζί και να βρούμε τι έχει χρησιμοποιηθεί και πόσο κοντά μπορούμε να πάμε. Τώρα, και φτάνει η ώρα για το giveaway, γιατί έχουμε ένα giveaway καταπληκτικό. Τα προϊόντα λοιπόν της MAC που χρησιμοποίησα, εγώ θα τα πάρεις εσύ καινούρια, όχι χρησιμοποιημένα. Το make-up, την κρέμα, το λάδι, το κραγιόν, το μολύβι, τα ρούζ, τα κοψίματα, θρησκείες, η πούδρα, θα σου έρθουν όλα μαζί. Όλα μαζί για να κάνεις και εσύ το look της Jessica Biel από μένα για σένα με πολύ πολύ αγάπη και ευχαριστούμε και πάρα πολύ τη MAC που μας τα δίνει αυτά για να σας τα δώσω. Εντάξει, το μόνο που έχεις να κάνεις είναι το subscribe που εντάξει ήδη το έχεις κάνει, το like που επίσης φαντάζομαι ήδη το έχεις κάνει και με ένα comment να πεις ότι αυτό είναι που σε ενδιαφέρει να πάρεις αυτή τη σακουλίτσα με τα μαγικά προϊόντα της MAC και να μεταμορφωθείς σε Jessica Biel. Επίσης, θα χαρώ πάρα πολύ άμα το κάνεις όλο αυτό το look και μου το στείλεις στο Instagram. Πρέπει να βρούμε ένα hashtag γι' αυτό. Θα σκεφτώ ένα hashtag και θα στο γράψω από κάτω. Θα χαρώ πάρα πολύ να σας δω να το κάνετε, δηλαδή πάρα πολύ θα χαρώ τώρα να συμβεί όλο αυτό. Αυτά. Μωρέ, δεν θέλω να σας αφήσω τώρα. Πού να πάω έτσι. Μεσημεριάτικο, πιστεύεις? Γιατί πρέπει να πάω στο φούρνο. Να πάω έτσι. Πάω έτσι. Και αν με περάσουν για την Τζέσικα, ας πάει στα κομμάτια. I like to love you, love you.